Στο στούντιο μαζί μου είναι ο Τάσος Παπαδόπουλος για το σχόλιο της ημέρας. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα. Αυτά δήλωσε πράγματι ο κύριος Βενιζέλος και από ό,τι όλα δείχνουν, συζητήθηκε και το θέμα του εκλογικού νόμου και οι διαφορετικές τοποθετήσεις που υπάρχουν. Γιατί ο κύριος Βενιζέλος θέλει να μην υπάρχει τον πόνους των 50 εδρών. Ο κύριος Σαμαράς έχει διαφορετική άποψη. Δεν θέλει να ανακατέψουν τώρα σε αυτή τη φάση την τράπουλα του εκλογικού νόμου. Δεν θέλει να δημιουργεί έτσι μία αναστάτωση που να δημιουργεί την αίσθηση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε εκλογές. Ο κύριος Βενιζέλος, από ό,τι είδες και από ό,τι χθες παρατηρήσαμε, μιλάει για πρόσημο προοδευτικό και θέλει να βάλει έτσι μια πινελιά στη δική του παρουσία, λέγοντας ότι εμείς πρέπει είμαστε η εγγύηση της προοδευτικής πορείας και βάζοντας το προοδευτικό πρόσημο μιλάει και στον εσωτερικό του διάλογο που έχει για την κεντροαριστερά, θέλοντας να πει ότι εμείς δεν είμαστε εδώ για να υλοποιήσουμε νεοφιλελεύθερες πολιτικές, κάτι που το είπε και χθες με διαφορετικό τρόπο, ότι είμαστε εχμάλωτοι, είπε, νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Τώρα θέλει να βάλει το πρόσημο, το προοδευτικό, στον πολιτικό του λόγο πάντα, γι' αυτόν μιλάω, με σκοπό έτσι να δημιουργήσει την αίσθηση ότι είναι ισορροπία, όπως το λέει κιόλας, σε μια προοδευτική κατεύθυνση της κυβέρνησης. Τώρα όλα αυτά βέβαια κρίνονται στην πράξη. Είμαι το βλέμμα στο συνέδριο της ελιάς που θέλει να μαζέψει. Ακριβώς. Ό,τι έχει απομείνει. Είπαμε, μιλάει από στην την κατακαημένη κεντροαριστερά. Ακριβώς. Μιλάει στην ενδοχώρα. Mm-hmm. Τώρα, ο κύριος Βενιζέλος, έχω την αίσθηση ότι θα συνεχίσει να πιέζει την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, θέλοντας να πάρει περισσότερες υπουργικές καρέκλες για δικούς του ανθρώπους. Mm-hmm. Μίλησε ότι πρέπει να γίνει αυτό χθες μιλώντας, επειδή έχει αυξηθεί η δυναμική μας. Τώρα βεβαίως έχει αναθαρρύνσει με το 8%, το οποίο ξέρουμε ότι έγινε από 12-8. Αλλά τέλος πάντων, το ότι δεν έγινε 4 που πρόβλεπαν ορισμένες δημοσκοπήσεις, τον έχει κάνει να θεωρεί ότι έχει αυξήσει τη δυναμική η πλευρά εκείνη. Τώρα όλα αυτά είναι για να τα συζητάμε και λίγο να χαμογελάμε, γιατί δεν είναι σοβαρές ιστορίες, γιατί δεν βοηθούν αυτή τη χώρα να κάνει ένα βήμα μπροστά. Όταν βλέπουμε ότι στο βάθος, στον κήπο που λένε, υπάρχουν τα πρόσωπα τα συγκεκριμένα που θέλει να προωθήσει ο κύριος Βενιζέλος και που είναι οι βασικοί του άνθρωποι που είναι εκτός κυβέρνησης και θέλει να μπουν εντός και θέλει να διευρύνει το εύρος των δικών του ανθρώπων που θα βρίσκονται στην κυβέρνηση. Τώρα, πού θα... Θέλει σιγά σιγά μάλλον και να μειώσει και τις ζημίες που έχει υποστεί το ΠΑΣΟΚ όντας στην συγκυβέρνηση, γιατί βλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία στην ουσία κρατά δυνάμεις, μπορεί να έχασε όντως σε ποσοστά σε σχέση με τις εκλογές του 12, αλλά δεν είναι τόσο χαμένη όσο το ΠΑΣΟΚ που συμμετέχει στη συγκυβέρνηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε βρεθεί στα όρια της επιβίωσης και της ύπαρξης, έτσι. Λοιπόν, να το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, επιβεβαιώθηκε ότι ο ανασχηματισμός δεν θα γίνει τις προσεχείς ημέρες. Mm-hmm. Είπε διάφορα πράγματα που τα ακούσαμε και πρωτήτερα στη δήλωσή του. Το θέμα είναι ότι από ό,τι φαίνεται έχει ανοίξει η πόρτα για ένα μεγάλο παζάρι. Δηλαδή τώρα αυτό είναι το μεγάλο παζάρι των προσώπων. Τώρα οι πολιτικές, οι προοδευτικές κατευθύνσεις και αυτά είναι τα πρόσημα για να βολέψουμε τους ανθρώπους μας. Τώρα πού θα φτάσουν, πού δεν θα φτάσουν δεν ξέρουμε. Και αν τελικά, Αλεξάνδρα, θα υπάρξει μια απόφαση να μπουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν αυτόν τον τόπο, να βοηθήσουν τους τομείς που θα αναλάβουν, να λυθούν προβλήματα, να προχωρήσουν πολιτικές με στόχο να γίνει η ζωή μας λίγο καλύτερη. Και κάποιους κρίσιμους μήνες, αν μου επιτρέπεις, Τάσο, η Τρόικα έρχεται μέσα Ιουλίου, άρα αν υπάρξει αλλαγή σε υπουργεία που άπτονται των προαπαιτούμενων δράσεων, είναι ένα ερωτηματικό για το ποιοι θα αναλάβουν τα συγκεκριμένα υπουργεία και σε μια φάση όπου η Ελλάδα έχει στόχο την ανάκαμψη, άρα και την ανάπτυξη. Άρα, όπως λες και εσύ, πρέπει να είναι άτομα σοβαρά, υπεύθυνα και να κάνουν πολιτική, να ασκήσουν και πολιτική. Και να πω και κάτι συγκεκριμένο, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή υποχρεώσεις που πρέπει να έχουν και να διαμορφωθούν σε νομοσχέδια και νόμους που θα ψηφιστούν, που αφορούν την άφιξη της Τρόικα και που έχουν να κάνουν πολύ σημαντικά θέματα. Όπως δυστυχώς, γιατί αυτό αποκαλύπτεται και δεν μας το είχαν πει όταν μιλούσαν και συμφωνούσαν, το θέμα του Αγίαλου. Γιατί βγήκε ο αρμόδιος της Κομισιόν και είπε μη μιλάτε για τον Αγίαλο και μη διαμαρτύρεστε γιατί είναι συμφωνημένο ήδη. Και το ερώτημα είναι πότε το συμφώνησαν και γιατί δεν μας το είπαν. Και τώρα το φέρνουν, το ξεφουρνίζουν μέσα από ένα νομοσχέδιο. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των Αιγιαλών, γιατί
γιατί δεν μπορούν να απαγορεύσουν στο κοινό να έχει πρόσβαση στις παραλίες και δεις αυτές, οι οποίες είναι και καλές και έχουν και ενδιαφέρον για κάποια κολυμπής. Τώρα, σου λένε μπορεί να κολυμπήσει στα βράχια, είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί έχω δει τι συμβαίνει στα παράλια της Γαλλίας, για παράδειγμα. Και της Ισπανίας, ναι. Πουθενά δεν απαγορεύεται η πρόσβαση. Υπάρχει μια οργανωμένη ιστορία, η οποία δεν εμποδίζει έναν άνθρωπο που δεν είναι. Δηλαδή, να πάει. Αυτός που δεν παίρνει μια ομπρέλα, ας πούμε, ή δεν κάθεται στο εστιατόριο, δεν μπορεί να κολυμπήσει στην παραλία που είναι μπροστά στην ομπρέλα και στο εστιατόριο. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Εδώ πάνε να περιφράξουν περιοχές και να πούνε αυτές είναι περίπου ιδιωτική υπόθεση. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να το κάνουν και παραβιάζουν και το Σύνταγμα να το κάνουν. Το Σύνταγμα υποτίθεται ότι λέει ότι είναι ελεύθερες οι παραλίες για όλους. Δεν μου έχει σχολιάσει καθόλου και σε περιμένω εδώ και μέρες, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση. Υπάρχει θρίλερ για το ποιος βγαίνει μπροστά και ποιος μένει πίσω. Το παρακολουθώ κάθε μέρα, δεν μπορώ να. Και αλλάζουν τα ονόματα. Πού κάθεται η Μπίλια. Η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν έχουμε στείλει ακόμα τους ευρωβουλευτές, δεν έχουμε μάθει καν σε μερικά κόμματα. Αλλάζει ανά ώρα, ανά μέρα το ποιος είναι δεύτερος. Λένε ότι θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο, δηλαδή μια εβδομάδα μετά. Τώρα υπάρχει αυτό. Το θρίλερ γύρω από την ελιά, δηλαδή μπαίνει δεν μπαίνει ο καψής και αν μπει στη θέση του η κυρία Καϊλή, δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι έχει καταφέρει να έχει ξεχωρίσει. Mm-hmm. Τώρα είναι και ο κύριος Μαριάς που και αυτός φαίνεται να ξεχωρίζει πια από τον κύριο Ρωμανιά. Οι άλλες στο ΚΚΕ και στη Χρυσή Αυγή είναι δεδομένες οι έδρες. Είναι περίπου δεδομένες νομίζω και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι αν και κατά πόσον ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος και εκεί πάλι παίζεται. Αλλά το θέμα δεν είναι τελικά που θα κάτσει Μπίλια που λένε, γιατί δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι που δεν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά ξέρεις τι θέλω να πω, Αλεξάνδρα, ότι υπάρχουν ορισμένοι που φαίνεται ότι θα μπορέσουν να κάνουν δουλειά σοβαρή. Υπάρχουν άλλοι που φαίνεται ότι θα πάνε για τουρισμό εκεί. Και αυτό είναι δυσάρεστο, γιατί αυτή η χώρα έχει τρομερές ανάγκες σήμερα και θέλει μια εκπροσώπηση. Πρέπει να ανατραπεί οριστικά αυτή η αρνητική άποψη που υπάρχει για τη χώρα μας. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν πρεσβευτές μέσα σε ένα λόμπι ανθρώπων. Και το αντίστροφο, αν θέλεις, και να αντιστραφεί και η κακή εικόνα της Ευρώπης προς την Ελλάδα. Ακριβώς. Και νομίζω ότι ναι, όχι δηλαδή, μόνο της Ελλάδας δηλαδή, προς την Ευρώπη, αλλά και το αντίστροφο. Εσύ που παρακολουθείς και τα διεθνή και τα εξωτερικά θέματα στο Υπουργείο Εξωτερικών, αντιλαμβάνεσαι την αξία ενός ευρωβουλευτή που μπορεί να λειτουργήσει. Δεν μπορεί να πάει κάποιος που να μην ξέρει αγγλικά. Είναι ένα προσόν που πρέπει να το βάλουν σε νόμο. Αν δεν έχεις μια πλήρη επάρκεια, όχι τουριστική επάρκεια, μια πλήρη επάρκεια μιας ξένης γλώσσας, κυρίως των αγγλικών, δεν μπορείς να γίνεις ευρωβουλευτής. Συμφωνείς με αυτό? Συμφωνώ. Μα τώρα μερικοί θα πάνε τι να κάνουν, τους τουρίστες εκεί, να κάνουν βόλτες στις Βρυξέλλες και να μπαίνουν και στο Ευρωκοινοβούλιο και να μην καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Θα τα συζητήσουμε τη Δευτέρα λοιπόν, ωραία, αφού ολοκληρωθεί η καταμέτρηση. Να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.